Ευχαριστούμε την Αναστασία μας και έφτασε η στιγμή να καλωσορίσουμε τη βουλεύτρια Φωτεινή Τσιρίδου. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Εμείς υπέροχο ευχαριστούμε. Περιβάλλον. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και μας κάνατε με τα τραγούδια να νιώσουμε πολύ ωραία. Είστε πολύ όμορφοι. Εσείς. Να σας κάνω έτσι και έτσι ένα κομπλιμέντο και ανυπομονώ για τη συζήτησή μας, να ξέρετε. Και εγώ το ίδιο, πραγματικά. Κυρία Τσιρίδου, παρακολουθώντας έτσι και το ρεπορτάζ σχετικά με την αγκαλιά, ξέρετε, γιατί προηγουμένως το συζητήσαμε λίγο το θέμα, υπό άλλες συνθήκες θα σκεφτόμασταν διαφορετικά. Δηλαδή, και με αφορμή και αυτή τη μέρα, θες να τρέξεις έξω, να αγκαλιάσεις κόσμο. Κάποτε το κάναμε αυτό το πράγμα, χωρίς να έχουμε το άγχος και την έγνοια, λόγω των καταστάσεων φυσικά με τον κορονοϊό. Πράγματι, νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμάζονται πολύ έντονα οι αντοχές μας, ολόκληρου του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού, πραγματικά. Πέσαμε στα χέρια των ειδικών, των εμπειρογνωμόνων, των επιστημόνων και πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να εμπιστευτούμε την επιστήμη και με υπομονή και επιμονή να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο την οικονομία εννοείται που επηρεάζει την κοινωνία μας, την κοινωνική συνοχή αλλά και την ψυχολογία του κόσμου. Εμένα αυτό με ανησυχεί περισσότερο γιατί αν θυμάμαι καλά, από το πρώτο lockdown, από την τρίτη μέρα του πρώτου lockdown, αν θυμάστε, είχαμε δει αύξηση ενδοοικογενειακής βίας κατά 33%. Ναι. Επομένως, όλα αυτά θα πρέπει σιγά-σιγά να δούμε πώς θα τα ξεπεράσουμε και να τα στηρίξουμε. Αλλά και στη ψυχολογία μας, αυτό που λέτε, νομίζω έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ τομείς. Ακόμη και το να δεις έναν άνθρωπο να η χειραψία που γινόταν διαφορετικά, όλο αυτό τέλος πάντων. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώσης επαφή, την αγκαλιά, την ανθρώπινη επαφή. Όση τεχνολογία και αν έχουμε απλόχερα, νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Έχετε δίκιο. Μιας και μιλάμε τώρα για την πανδημία, πόσο γνωρίζω, περάσατε κι εσείς, ήσασταν σε καραντίνα την περίοδο των εορτών. Πώς ήταν η δική σας εμπειρία? Ήμουνα και εγώ σε καραντίνα, να σας πω. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτό το οποίο με ενοχλούσε ήταν ακριβώς ότι δεν μπορούσα να αγκαλιάσω τα μωρά. Ήσασταν δηλαδή μόνο εσείς είχατε? Ήμουνα μόνο εγώ στο σπίτι και ευτυχώς γιατί πρόσεξα πάρα πολύ. Δεν κόλλησε κανένας ευτυχώς και δεν ένιωσε όλες αυτές τις τύψεις. Αυτό το οποίο ναι, με ενόχλησε περισσότερο, ειδικά εκείνες τις μέρες των γιορτών, ήταν ότι δεν μπορούσα να έχω αυτή την επαφή με τα μωρά. Αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ, ιδιαίτερα με το πρόγραμμα που είχα. Αν έμενα τόσο πολύ εκείνες τις λίγες μέρες να περάσουμε χρόνο μαζί, μας ενόχλησε όλους πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, πραγματικά γιατί είχα εμβολιαστεί και με την τρίτη δόση 12 μέρες πριν την διάγνωση. Δεν κατάλαβα τίποτα όσον αφορά ήταν τα ήπια συμπτώματα. Τα συμπτώματα. Ήταν πολύ ήπια και είναι εδώ που λέμε πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαζόμαστε, πόσο σημαντικό είναι να ακούμε την επιστήμη. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο... Νομίζω είναι χάρη σε αυτό που ο πλανήτης κατοικείται από ανθρώπους. Διότι έχουμε περάσει πανδημίες αιώνες τώρα και αν δεν είχαμε την προληπτική παρέμβαση των εμβολίων, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβω, περάσατε την παραμονή πρωτοχρονιάς μόνοι σας στο δωμάτιο. Ναι, πώς σας ευχήθηκαν καλή χρονιά? Από πολύ μακριά, οφείλω να πω. Ήταν πολύ ακατάλληλη ημέρα, πραγματικά πολύ ακατάλληλη. Και το πώς το διαπίστωσα, και είναι ένα καλό μήνυμα που θα ήθελα να δώσω στον κόσμο. Ναι. Παρόλο το γεγονός ότι ήμουν εμβολιασμένη και με την τρίτη δόση και δεν είχα ούτε και υποχρέωση ούτε και λόγο να κάνω καθημερινά self-test, είναι με αυτόν τον τρόπο που το διαπίστωσα. Και είναι γι' αυτό που λέμε ότι συχνά θα πρέπει και να εξεταζόμαστε. Γιατί μπορεί να είμαστε εμβολιασμένοι, αλλά μεταδίδεται. Ναι. Και εσύ θα είναι καλά έτσι να προσέχουμε όλοι, όποτε μπορούμε να ελεγχόμαστε ακόμα και με τα self-test, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ναι. Γιατί είναι με αυτόν τον τρόπο που προστάτευσα την υπόλοιπη οικογένεια. Αλλιώς θα έβλεπα και τους γονείς μου και τα μωρά την παραμονή της πρωτοχρονιάς και σίγουρα τα αποτελέσματα δεν θα ήταν καλά. Ευτυχώς όλα καλά, ευτυχώς που το περάσατε. Τέλος καλό, όλα καλά και εύχομαι αυτό για όλο τον κόσμο να το περνά τόσο ήπια και βεβαίως να εξαλειφθεί αυτή η πανδημία επιτέλους και να βρούμε τις ζωές μας πίσω με αγκαλιές. Έχετε δύο αξιολάτρευτα παιδάκια, την Παυλίνα και τον Ανδρέα, να σας ζήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω σας μοιάζει ο Ανδρέας, γιατί έχω δει και κάποιες φωτογραφίες. Καταλαβαίνεις εσύ. Εγώ το λέω ότι μου μοιάζει, αλλά πολλοί λένε ότι μοιάζει στον πατέρα του. Όχι, μου μοιάζει. Όχι, εσένα μοιάζει. Και νομίζω πολύ, μάλιστα. Και πιστεύω η κόρη σας μπορεί να σας μοιάζει και στο χαρακτήρα. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά. Νομίζω ότι, ναι, ειδικά μεγαλώνοντας, βλέπω στην Παυλίνα πολλά χαρακτηριστικά δικά μου. Σίγουρα επηρεάζεται και αυτή που μεγαλώνει με τη μητέρα της, εννοείται.
ο γιος μου νομίζω ότι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και του πατέρα μου και του αδερφού μου. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, σε όλους λέω αστειευόμενοι ότι μπορεί να είναι Ανδρέας Παπαδόπουλος, αλλά είναι και ένα μικρό τσιριδάκι. Τι ωραία. Ναι, σαν τα παιδάκια δεν έχει, έτσι. Δεν έχει σίγουρα. Το πόσο αλλάζει η ζωή σου και πόσο βλέπεις τη ζωή αλλιώς, με άλλη ματιά, πόσο οριμάζεις. Πραγματικά έχεις άλλη φιλοσοφία, κοσμοθεωρία πλέον. Μετά που αποκτάς παιδιά, τα βλέπεις όλα πολύ διαφορετικά. Εσάς πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας και μετά την εκλογή σας, καθώς είναι η πρώτη σας θητεία, εδώ και 6 μήνες, αν δεν λαθάνομαι. Εδώ και 6 μήνες ακριβώς έχουμε περάσει. Είσαστε και μαμά, ασχολείστε και με τόσα άλλα πράγματα. Έχετε και μια τεράστια φιλανθρωπική δράση. Κάνατε πράγματα και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια και εξακολουθείτε να κάνετε. Είστε και μαμά και σύζυγος. Έχετε βρει τις ισορροπίες. Πράγματι, νομίζω ότι δύσκολα ο άνθρωπος βρίσκει τις ισορροπίες στη ζωή του και οφείλω να το πω αυτό. Δύσκολα βρίσκουμε. Νομίζω είναι το τελικό στάδιο να βρεις τις ισορροπίες. Είναι μια διαδρομή μέχρι να τις βρούμε. Τώρα, πράγματι, είναι η πρώτη μου θητεία. Σίγουρα η ζωή άλλαξε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή και τα τελευταία χρόνια στη ζωή μου ασχολούμουν πράγματι πέρα από το δικό μου επάγγελμα, το δικό μου λειτουργήμα, λέω πάντα, γιατί η δικηγορία είναι ένα λειτουργήμα. Πέρα από αυτό, ήμουνα ενεργή πολίτης, ήμουνα στον εθελοντισμό χρόνια, υπηρετούσα στα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών οργανισμών. Προσπαθούσα να δώσω όση γνώση και εμπειρία μπορούσα και με όλη μου την αγάπη να δώσω κάτι καλύτερο για την κοινωνία. Επομένως, ο συνδυασμός όλων αυτών δεν ήταν εύκολο σίγουρα, αλλά τον έχω συνηθίσει. Και παρόλο που σίγουρα ο χρόνος, ο ελεύθερος, ο προσωπικός είναι ελάχιστος, αισθάνομαι ότι όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς να εργάζονται σκληρά και ιδιαίτερα να προσφέρουν, αυτό είναι το αντιστάθμισμα. Mm. Είναι ένα καλό παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά μας ότι δεν ζούμε μόνο για μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να προσφέρουμε και στην κοινωνία και να βάζουμε το λιθαράκι μας για κάτι καλύτερο. Μιας και μιλάμε έτσι για τα παιδιά,